Καλησπέρα, είμαστε στο Σταυρό του Νότου Plus που εμφανίζεται ο Νίκος Πορτοκάλου με τις φτερωτές κιθάρες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, το πλοίο έχει σαλπάρει εδώ και μια εβδομάδα στο Σταυρό του Νότου. Από το προηγούμενο Σάββατο, ναι. Τι ξεχωριστό περιμένουμε να δούμε από εσάς αυτή τη φορά? Το ξεχωριστό φέτος είναι οι διασκευές. Δηλαδή, εκτός από τα δικά μου τραγούδια που οπωσδήποτε παίζουμε, το πρόγραμμα στηρίζεται σε μια σειρά από διασκευές που έχω κάνει σε αγαπημένα μου παραδοσιακά, ρεμπέτικα, λαϊκά, μικρασιάτικα, μια γκάμα δηλαδή παλιών τραγουδιών που πάντα αισθανόμουν ότι έρχονται από το μέλλον, ότι είναι πολύ, όχι απλώς σύγχρονα τραγούδια, αλλά πολύ φευγάτα, πολύ μελλοντικά σχεδόν, και είχα από καιρό αυτή την ιδέα να δουλέψω πάνω σε αυτά τα τραγούδια παίζοντας με τον ήχο τους. Δηλαδή, είναι τραγούδια που έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε με τα παραδοσιακά όργανα, με το μπουζούκι, με το κλαρίνο, τα δημοτικά και όλα τα υπόλοιπα όργανα της Λαϊκής και της Δημοτικής Ορχήστρας. Εγώ, επειδή πιστεύω ότι τα τραγούδια, η ουσία, η ψυχή των τραγουδιών είναι κάτι βαθύτερο και πιο απλό από τον ήχο τους, από την ορχήστρωσή τους, και μερικές φορές ένας παλιός ήχος μας κάνει να αισθανόμαστε μια απόσταση από το τραγούδι, διότι αυτό μιλάει για άλλους ανθρώπους μιας άλλης εποχής. Και δούλεψα πάνω σε αυτά τα τραγούδια φέροντας τα σε ένα δικό μου σημερινό ήχο και στηριζόμενος κυρίως πάνω στο αγαπημένο μου όργανο, στην κιθάρα. Εξού και η μπάντα που είναι, δεν ξέρω αν είναι στη σκηνή πάντα, έχουμε 10 κιθάρες. Και το όνομα της μπάντας, Φτερωτές Κιθάρες. Ωραία. Γενικότερα διάβασα ότι αποδίδεται φόρο τιμή σε ορισμένα ιερά τέρατα, μου το είπατε και εσείς μόλις, Τάκης Μουζαφίρης, Τσιτσάνης, Μπαμπακάρης. Τι σημαίνουν όλοι αυτοί για εσάς ως δημιουργοί? Η προγονή μου είναι. Αισθανόμουν πάντα δηλαδή ότι έχω μια σχέση με τους λαϊκούς συνθέτες και με τα παραδοσιακά τραγούδια που δεν ξέρουμε τους συνθέτες τους και τους στιχουργούς τους. Με συγκινούσε πάντα η δύναμη, η απλότητα και η σοφία που είχαν αυτά τα τραγούδια και η άμεση συγκίνηση, χωρίς πολλές φιωριτούρες, χωρίς αοριστολογίες, με ποιητικό λόγο, αλλά με απλότητα πάντα. Για μένα ήταν πάντα πρότυπο, ας πούμε, η στίχη των παραδοσιακών και των λαϊκών τραγουδιών. Και βέβαια ένας τεράστιος πλούτος από μελωδίες, από ρυθμούς, που πολλά από αυτά χάνονται. Δηλαδή, πολλά από αυτά, πολλούς από αυτούς τους ρυθμούς, ας το πούμε, έχουμε σταματήσει να τους χρησιμοποιούμε, να τους παίζουμε, να τους χορεύουμε. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, το οποίο θα σαλπάρει, που έχει βγει από το τραγούδι του Τσιτσάνη, είναι μια επαναφορά του χθες στο σήμερα και μια αφορμή για να κάνω μια γιορτή, να χορέψουμε, ας πούμε, ρίχνοντας μια ματιά στο παρελθόν, αλλά και στοχεύοντας στο μέλλον.